Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κυρία Θεοχάρη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα κύριε Νατσούλη. Τι κάνετε? Καλά. Ετοιμάζεστε μήπως για αποκριές στην αντιδημαρχία σας? Έχουμε αρκετό καιρό που ετοιμαζόμαστε. Θέλαμε να προλάβουμε μάλλον τα μέτρα, αλλά δυστυχώς μας πρόλαβαν αυτά, κύριε Νατσούλη. Δηλαδή, για να δούμε τι θα έχουμε. Εδώ βέβαια δεν έχουμε εμείς την, θα λέγαμε, την κίνηση ούτε της Πάτρας, ούτε της Ξάνθης, ούτε της Κοζάνης, θα έλεγα επίσης, που έχουν ιδιαίτερη κινητικότητα τις αποκρύες. Έχουμε όμως τα δικά μας τοπικά έθιμα. Και είναι μια καλή ευκαιρία να μας πείτε τι μπορούμε να κάνουμε φέτος και κυρίως τι μπορούν να κάνουν οι σύλλογοι που τα διοργανώνουν, ειδικά με τις φωτιές στις Μπουμπούνες. Και βέβαια με την εξοχή, με την Καθαρά Δευτέρα, με τον Χαρταετό, με όλα αυτά. Τι κάνουμε, τι επιτρέπετε, τι δεν επιτρέπετε φέτος? Λοιπόν, μπορεί να μην έχουμε την καρναβαλιστική, τον τουρισμό τον καρναβαλιστικό, δηλαδή στα υπόλοιπα μέρη όντως είχαν μάλλον παρελάσεις. Έχουμε όμως αρκετά μεγάλη πληρότητα. Ναι. Δηλαδή το τριήμερο αυτό ήταν πραγματικά ένα τριήμερο, ελπίζω να είναι, αρκετά καλό για την Καστοριά. Είναι φυσικά και το γεγονός ότι δίπλα έχουμε χειροδρομικά κέντρα και φυσικά επισκέψιμους χώρους και αρκετά αυξημένος τουρισμός στην Καστοριά όλο αυτό το διάστημα, η προβολή μεγάλη, οπότε έχουμε διάθεση για να έρθει ο κόσμος. Έτσι λοιπόν είχαμε ετοιμάσει μια σειρά δράσεων και κάποια event τα οποία θα μπορούσαν να κάνουν πιο όμορφη τη φιλοξενία. Οι καναβαλιστικές λοιπόν απαγορεύονται παντού. Δηλαδή, εδώ έχουμε τη Μεσοποταμία, ας πούμε. Δεν μπορεί να γίνει παρέλαση στη Μεσοποταμία, ας πούμε? Δεν μπορεί να γίνει. Ωραία. Όπου θα είδατε κι εσείς και οι ακροατές σας και όλοι μας, έχουν ήδη ανακοινώσει διάφοροι δήμοι τις ακυρώσεις τους. Και φυσικά ήρθε το χθεσινό ΦΕΚ της Παρασκευής, το οποίο πήραμε εμείς χθες στα χέρια μας, το οποίο πραγματικά επικυρώνει αυτές τις αποφάσεις, ότι απαγορεύονται οι καναβαλιστικές δημιουργίες. Άρα, οριστικά με το ΦΕΚ απαγορεύεται η παρέλαση. Άρα, η Μεσοποταμία δεν έχει παρέλαση. Τέλος. Δεν έχει παρέλαση. Τέλος. Ναι. Παράλληλα, βέβαια, στο ίδιο ΦΕΚ αναφέρεται ότι και οι ανάλογες ψυχαγωγικές εκδηλώσεις αποκριάς. Και εδώ να δούμε τώρα τι πιάνει. Μπράβο. Που σημαίνει δηλαδή ότι Μπουμπούνες. Είναι ψυχαγωγική εκδήλωση Μπουμπούνες ή είναι μια... Θεωρείται ψυχαγωγική γιατί είναι ανάλογη των καναβαλιστικών. Δηλαδή έτσι το ερμηνεύουμε όσο μπορούμε και εμείς. Θα πάρουμε και άλλα διευκρινιστικά σήμερα και αύριο. Αλλά πραγματικά αυτά που βλέπουμε είναι ότι απαγορεύεται οτιδήποτε έχει να κάνει με εκδήλωση αποκριάς. Μισό λεπτάκι. Υποτίθεται ότι στις γειτονιές θα ανάβουν η γειτονιά, τα παιδιά κτλ. Και όχι οργανωμένο ο Δήμος. Εδώ μπορούμε να βρούμε ένα παράθυρο ώστε να έχουμε κάποιες φωτιές τουλάχιστον σε γειτονιές της πόλης, που είναι ένα βασικό έθιμο της αποκριάς για τα δικά μας μέρη. Και πραγματικά είναι πολύ στενάχρονο το γεγονός, γιατί τη στιγμή που βλέπουμε ότι απελευθερώνονται πολλά μέτρα κτλ. Αυτό είναι ένα κομμάτι που αφορά εξωτερικό χώρο που θα μπορούσε πραγματικά να υλοποιηθεί, να πραγματοποιηθεί. Λοιπόν, η ευθύνη λοιπόν, κύριε Νατσούλη, είναι της κάθε γειτονιάς, του κάθε συλλόγου. Ναι. Και όταν ο Δήμος πάντως έχοντας στα χέρια του αυτό το ΦΕΚ, δεν μπορεί να είναι διοργανώσει. Έτσι, ούτε να είναι χορηγός, ούτε να διοργανώσει. Όπως έγινε και με τα ρακουτσάρια, δηλαδή, η ίδια ιστορία. Ακριβώς το ίδιο είναι. Τώρα, εάν μια γειτονιά αποφασίσει μόνη της και θέλει να κάνει την Μπουμπούνα, υπευθύνη. Αυτό λέω, αυτό ρωτάω. Εσύ, υπεύθυνος ο κάθε κάτοικος της περιοχής, ο κάθε σύλλογος, υπευθύνη του. Πάντως, τα πρόστιμα είναι μεγάλα. Φαντάζομαι όμως. Ακριβώς αυτό θα λέω. Φαντάζομαι όμως ότι ακόμη και έτσι να γίνει. Ποιος από τη γειτονιά θα πάρει την ευθύνη, αφού πράγμα. Θα είναι, θα λέγαμε, υποψήφιος να τον μπουζουριάσουν μέσα? Δεν γίνεται. Έτσι ακριβώς. Πρέπει με κάποιο τρόπο όλοι να είναι λίγο καλυμμένοι. Έτσι. Σκεφτείτε ότι τα διοικητικά πρόστιμα είναι 50.000 ευρώ. 50.000 ευρώ είναι. Ναι. 50.000 χρόνια δεν ανάβω εγώ που πουνά. Λοιπόν, τώρα, σε κάποιο χωριό, ας πούμε, να φαντάζομαι εγώ, που θα είναι απομακρυσμένο, μπορεί να γίνει κάτι, οτιδήποτε.
Εμείς πάντως θεωρούμε ότι... Α, σε χωριά πώς... δηλαδή, γιατί πάντως... Τώρα, Κωνσταράζη, πόσες πιθανότητες υπάρχει να πάει η αστυνομία, αυτό λέει κυρία. Τι να πούμε τώρα, αν παίξουμε με τις πιθανότητες. δεν ξέρουμε και αυτό δεν το ξέρουμε πραγματικά. Υπάρχουν βέβαια και αγαπημένες καταγγελίες. Έτσι, μπράβο. Το επόμενο βήμα ήταν αυτό λοιπόν. Εμείς να ρισκάρουμε και να κάνουμε έτσι και να μην έρθει και η αστυνομία. Τι γίνεται με αυτές τις περιβόητες καταγγελίες. Άρα λοιπόν και με όλα αυτά υπόψη μας, δεύτερο κρατήμενο μετά τις παρελάσεις. Ούτε μπουμπούνες, κυρία Θεοχάρη, οριστικά. Οριστικά. Εκτός αν αλλάξει κάτι, υπάρχει ένα ενδεχόμενο μέχρι 28 Φεβρουαρίου να αλλάξει κάτι. Μάλιστα. Πάντως αυτή τη στιγμή που μιλάμε, με το ΦΕΚ που έχουμε στα χέρια μας, δεν μπορούμε να κάνουμε ούτε μπουμπούνες. Ούτε μπουμπούνες. Πόσο μάλλον χάσκαρι, πόσο μάλλον... Το πήγατε πολύ μακριά, κύριε Νατσούλη. Εγώ το έχω χοντρίνει, έτσι. Το έχω χοντρίνει αυτή τη στιγμή. Καθαρά Δευτέρα. Να πετάξω αετό ή όχι. Δηλαδή, πείτε μου κάτι, δώστε μου ένα φως. Μεμονωμένα, ατομικά και φυσικά εννοείται ότι όλα αυτά τα μέτρα θα δούμε και θα συμβουλευτούμε και θα ακούσουμε και την αστυνομία, έτσι, την αστυνομική διεύθυνση. Αλλά τώρα, μεμονωμένα, αν βγει κάποιο να πετάξει το χαρταετό του. Ναι, αλλά γίνονται και οργανωμένες έτσι από συλλόγους στο Μανιάκι. Δεν γίνεται εκεί σε εσάς στο Μανιάκι, δεν κάνουν... Είναι Αγία Παρασκευή, Κολοκυθού, Μεσοποταμία, επίσης έχουν... Εκεί δεν μαζεύεται κόσμος και το διοργανώνουν οι σύλλογοι με δέσματα, με χαλβά, Έτσι, μπράβο, έτσι. Αυτά λοιπόν, θα γίνουν, ναι ή όχι. Όχι. Από το Δήμο τουλάχιστον όχι. Τώρα, επαναλαμβάνω, εάν ο σύλλογος θέλει να κάνει οτιδήποτε και να πάρει τις οδηγίες του από την αστυνομική διεύθυνση. Ναι. Εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Απλά δεν μπορούμε να αναλάβουμε και να είμαστε ο επίσημος διοργανωτής, ας πούμε, όλων αυτών. Δεν μπορείτε να είστε. Εκτός αν πράγματα αλλάξουν στην πορεία, γιατί αποκριές έχουμε πότε ακριβώς τώρα για να δω το ημερολογιό. Εξή. Νομίζω ότι κοντά είμαστε μέσα στο Μάρτιο. Την πρώτη εβδομάδα. Την πρώτη εβδομάδα δεν θα αργήσουμε πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν μπορεί να αλλάξει κάτι μέσα θεματικά μέσα αυτή τη εβδομάδα. Μέχρι τις 28 ισχύει αυτό, κύριε Νατσούλη. Ισχύει αυτό το ΦΕΚ. Τώρα, αν γίνει κάτι τόσο ανατρεπτικό και αλλάξει, τι να πω, δεν ξέρω. Πάντως στην Κοζάνη, από ό,τι διαβάσαμε, τα έχουν ματαιώσει όλα, έτσι φαντάζομαι. Στην Κοζάνη θα γίνουν διαδικτυακά. Οι σκέψεις είναι να κάνουν διαδικτυακά αυτά που έχουν στο μυαλό τους, πάντως τίποτα σε εξωτερικό χώρο. Τίποτα στο εξωτερικό. Όπως και Ξάνθη, όπως και Ρέθυμνο, όπως και Πάτρα. Κρίμα. Καταλαβαίνετε. Τώρα φυσικά, εμείς ίσως κάποιες εκπλήξεις, όχι αποκριάτικες, αλλά Σαββατοκύριακο να υπάρχουν. Κάποια events, ας πούμε, στην πόλη. Ίσως ναι, θα υπάρχουν. Με μουσική και τα λοιπά. Έχουμε ετοιμάσει, αλλά θα δούμε και αυτό πώς θα πάει. Από τις 28 και μετά. Α, δεν μπορείτε να το ανακοινώσετε τώρα, ας πούμε. Όχι, δεν μπορούμε τώρα, γιατί μπορεί ξαφνικά στις 28 να υπάρξει οποιαδήποτε ανατροπή. Υποτίθεται και καλύτερα πάμε, και χειρότερα θα πάμε. Πάντως, αυτό που πραγματικά θέλουμε είναι ο κόσμος που θα βγει, έστω να διασκεδάσει, να χαμογελάσει, να περάσει λίγο καλά και φυσικά και οι τουρίστες οι οποίοι έχουν κάνει τις κρατήσεις τους να μπορούν να κάνουν κάτι το Σαββατοκύριακο. Νάλιστα. Γι' αυτό λοιπόν ετοιμάσαμε κάποια πράγματα. Που ευελπιστούμε να μπορέσουμε να τα υλοποιήσουμε. Οι πληροφορίες που παίρνετε είναι ότι θα έχουμε κόσμο έστω και με αυτές τις συνθήκες, έστω και χωρίς τα τοπικά μας έθιμα στην Καστοριά, εκείνο ναι, την Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, ίσως και Δευτέρα. Νομίζω ναι. Φυσικά είναι αρκετός καιρός μέχρι τότε και δεν ξέρουμε τι θα γίνει με ακυρώσεις. Αυτή τη στιγμή οι κρατήσεις είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Θα επικοινωνήσουμε και εμείς και με τους ανθρώπους μας να δούμε πώς πάνε τα πράγματα. Βεβαίως. Ωραία. Κυρία Θεοχάρη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν και δεν μας είπατε αισιόδοξα πράγματα. Και μακάρι να μπορούσα να τα πω, γιατί και εμείς έχουμε κάνει μια τόσο ωραία ετοιμασία που είναι κρίμα. Αλλά τι να πω τώρα. Όπως έγινε τα Χριστούγεννα, δυστυχώς επαναλαμβάνεται το ίδιο σκηνικό. Καλή σας ημέρα λοιπόν. Καλημέρα, κύριε Θεοχάρη. Αυτά. Αντένες 936. Centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.